Τι ευεργετικέ ιδιότητε τη φαρμακευτική κάναβη. Παρουσίασε, κυρίε και κύριοι, σε ειδική μερίδα στο Πανεπιστήμιο Λευκοσία, ομάδα Ισραηλινών επιστημόνων για το ενδεχόμενο διάθεσή τη στην κυπριακή αγορά. Τα υπέρ και τα κατά συζήτησε μαζί του η ευτυχία Ανδρέου. Το δρόμο για έλευση τη φαρμακευτική κάναβη στην Κύπρο επιχειρεί να ανοίξει ομάδα Ισραηλινών επιστημόνων σε συνεργασία με την εταιρεία Life Victory. Θα θέλαμε να συνεργαστούμε με την Κύπρο για να φέρουμε και εδώ τη φαρμακευτική κάναβη, ώστε και οι εδώ ασθενεί να μπορούν να υποφεληθούν από αυτό το φυτικό φάρμακο. Η αποποινικοποίηση τη φαρμακευτική κάναβη πρέπει να θεωρείται επιβεβλημένη από τι σύγχρονε κοινωνίε, λένε οι Ισραηλινοί ειδικοί, που υποστηρίζουν πω ο κίνδυνο εθισμού δεν αποτελεί πια σοβαρό επιχείρημα. Και το όπιο είναι παράνομο και ηρωίνη, αλλά χρησιμοποιούνται εκχυλίσματα και των δύο για τη δημιουργία συμβατικών φαρμακευτικών σκευασμάτων. Στη ζυγαριά των όποιων υπέρ και κατά υγεία πρέπει πάντα να είναι το βαρύτερο επιχείρημα. Έχουμε επαναστατικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση ασθενειών όπως επιληψία, καρκίνο, άλλη και αμυοτροφική πλάγια σκλήρυνση. Στα θετικά τη φαρμακευτική κάναβη είναι και η μείωση τη υπερφαρμακίας σε ποσοστό 30%, που είναι ταυτόχρονα και πολύ πιο οικονομική σε σχέση με τα συμβατικά φάρμακα. Το κυριότερο, όμω, είναι ίσω το γεγονό ότι σε αντίθεση με τι 25.000 θανάτου από παρενέργειε συμβατικών σκευασμάτων, δεν έχει χαθεί καμία ζωή από τη χρήση τη. Ξέρουμε ακριβώ πώ να παντρέψουμε συγκεκριμένου τύπου κάναβη με ένα σύμπτωμα ή μία ασθένεια και αυτή την τεχνογνωσία δεκαετιών θέλουμε να τη φέρουμε και στην Κύπρο. Από ποινικοποίηση τη φαρμακευτική κάναβη, τονίζουν οι υπέρμαχοί τη, προποθέτει απαραίτητο τη διάθεσή τη αποκλειστικά από φαρμακοποιού σε φαρμακεία και καλλιέργειά τη σε αυστηρά επιβεβαιωμένε φοιτίε. Το 2003 στο Ισραήλ, 300 άτομα μόνο ήταν δικαιούχοι χρήστε φαρμακευτική κάναβη. Σήμερα είναι 13.000 και εντό 2-3 ετών αναμένουμε ο αριθμό αυτό να τριπλασιαστεί. Εν πρώτη, οι φαρμακευτικέ υπηρεσίε του νησιού μα φέρονται να είναι ανοιχτέ στην εξέταση του θέματο, αν και η συζήτηση είναι στο πολύ πρώιμο στάδιο τη. Ευχάριστα τα νέα για του πρωτοετή Κύπριου φοιτητέ, οι οποίοι εξασφάλισαν θέσει σε σχολέ πανεπιστημίων τη Ελλάδα, που όμω παραμένουν κλειστέ λόγω των απεργιών.